Ξανά μαζί, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, μέσα από την εκπομπή «Πολιτική Διάλογη» του τηλεοπτικού σταθμού 67, που φιλοξενείται όπως πάντα ιντερνετικά στο χώρο του αντιδιαπλοκή.gr, www.antidiaploki.gr. Σε αυτόν εδώ το χώρο φιλοξενούνται οι εκπομπές, επίσημες εκπομπές της Ένωσης των Κεντρών, εκπομπές από στελέχη, εκπομπές από τον Πρόεδρο, δημοσιογραφικά θέματα σιγά σιγά θα προσθεθούν και από τα υπόλοιπα μέλη, τους επιστήμονες, τους δημοσιογράφους, τους φίλους και συνεργάτες που σε λίγες μέρες θα ανοίξουν περισσότερο και θα γεμίσουν τις ώρες σε καθημερινή βάση, όπως φιλοδοξούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε το πρόγραμμα του καναλιού. Είναι δύσκολο βέβαια το έργο, πολλή δουλειά, πολύ σκόπος, μεγάλη προσπάθεια και φυσικά όρεξη και μεράκι υπάρχει, καθώς επίσης και δυνατότητα και ικανότητα. Εσάς όλους και όλες καλούμε να παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές, να καταθέτετε τις ενστάσεις, τις απόψεις σας, τα ερωτήματά σας, την προβληματική σας, τις αντιρρήσεις σας, με email, τα οποία θα διαβάζονται και θα φιλοξενούνται στις εκπομπές. Έτσι λοιπόν, από την περασμένη εβδομάδα, εσείς φίλοι μου και φίλες, κάνατε τον κατάλογο των θεμάτων που θα συζητήσουμε μαζί και θα προσπαθήσω να δώσω την προσωπική μου ίσως άποψη, αλλά όμως και περισσότερη ειλικρίνεια και αλήθεια από πολλούς που φιλοξενούνται στους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, που διαχειρίζονται την ενημέρωση γραπτά, αλλά και διαμέσου της εικόνας και του λόγου σε αυτή τη χώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα τα οποία έχετε εσείς, κυρίες και κύριοι, επιλέξει. Συνομιλούσα προημερών με μια ομάδα αγροτών. Έχω μια ευαισθησία και σε αυτό το τομέα, όπως έχει άλλωστε όλη η Ένωση των Κεντρών, της οποίας στην τιμή έχω να είμαι μέλος, διότι πολλοί από εμάς καταγόμαστε από οικογένειες που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, στην περιφέρεια, στην αγροτιά, έχουν ζήσει τον πόνο, έχουν καεί στον ήλιο, στον υδρότα, στην κούραση, στο χώμα, στο βουνό και στον κάμπο, για να κρατήσουν οικογένειες, να ζήσουν παιδιά, να σπουδάσουν παιδιά, να προσφέρουν σε αυτή την κοινωνία και να έρθει να τους ξεχάσει το ελληνικό κράτος σε όλα τα επίπεδα. Αλλά να πάμε στο άμεσο τώρα. Βεβαίως η βιασύνη του Υπουργού Εξωτερικών και Αντιπρόεδρου της Κυβερνήσεως, κυρίου Βενιζέλου, όντας, το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, όντας πρόεδρος των τότε Υπουργών Εξωτερικών επί της κυλιόμενης εξάμηνης προεδρίας που έχουν τα κράτη-μέλη, να επισκεφθεί την Ουκρανία, τότε με μια μεταβατική εθνικιστική, υπερεθνικιστική ομάδα, έδωσε την αίσθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική που ήθελαν και θέλουν να έχουν παρέμβαση στην περιοχή, να προχωρήσει, αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να λύσουν τα προβλήματα, να προχωρήσει σε μονομερείς κυρώσεις και αποφάσεις εις βάρος προσωπικότητων της Σοβιετικής Ένωσης, εις βάρος της Ρωσίας, της σημερινής Ρωσίας, του Προέδρου της και άλλων στελεχών. Με αποκορύφωμα, όπως σας είπα, να μην μπορεί η Πρόεδρος της Ελληνορωσικής Φιλίας και Πρόεδρος της Γερουσίας, της τρίτο κατά σειρά πολιτικό πρόσωπο στην Ρωσία, να έρθει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Και αυτό είναι, θα πεις, ένα θέμα διεθνών πολιτικών σχέσεων, το οποίο δημιουργεί στα δύο κράτη ένταση, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχει λυθεί το ζήτημα
του εμπάρκο. Διότι από την ώρα που παίρνει σκληρά μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε αυτά και η χώρα μας που θα έπρεπε να ζητήσει τουλάχιστον η ίδια να έχει διαφορετική μεταχείριση, διότι μια χώρα που είναι υποκαθεστώς εποπτείας, από την ώρα που είμαστε υπόδουλοι οικονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ώρα που έχουμε οικονομικούς βεζίρδες στη χώρα και έρχονται η τριάδα κάθε 3 και 8 και έχουμε και εδώ μουλτεζίμιδες και διαχειριστές πασάδες της περιοχής να εισπράττουν, να δίνουν στην υψηλή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σουλτάνα Μέρκελ αναφορά κάθε 3 και 8 πώς πάμε, τι γίνεται, να μας εγκρίνουν τα πάντα, το τι θα γίνει εντός των ορίων της χώρας μας και στις διεθνείς μας σχέσεις. Από την ώρα λοιπόν που αυτοί καθορίζουν την τύχη, την μοίρα, την πορεία αυτή της χώρας, μια χώρα την οποία όμως την έχουν βάλει υποκαθεστώς, όπως είπαμε, μέτρων σκληρών και προσπαθούν από κάθε τρόπο να κόψουν πετσί, να πάρουν κι άλλο λίπος, να πάρουν οτιδήποτε μένει και να μην μείνει ούτε κόκαλο στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, θα έπρεπε να δούμε άλλο μάτι τις εμπορικές μας σχέσεις, το εξαγωγικό μας εμπόριο, την εξαγωγή προϊόντων που ήταν μια πηγή εσόδων, μια πηγή εσόδων για να βελτιωθεί η οικονομία, για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε υποχρεώσεις και να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι χιλιάδες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των ιχθυοκαλλιεργητών και άλλων και όλων όσων έμεσα ή άμεσα εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Τα ευπαθή προϊόντα του καλοκαιριού, τα ροδάκινα και όλα τα προϊόντα, νεκταρίνια κλπ, που εξήγοντο ή ξεκίνησαν να εξάγουν στη Σοβιετική Ένωση, στην παλιά Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία και στις γειτονικές χώρες. Λέω Σοβιετική Ένωση με την έννοια ότι όλες οι συγγενείς χώρες ένα ποσοστό απορροφούν. Ειδικά όμως η Ρωσία του Πούτιν, με το μέτρο που έλαβε, το εμπάρκο των ευρωπαϊκών προϊόντων, συμπαρασύρει καταπλήστον τη χώρα μας, διότι εμείς, λόγω των σχέσεων που έχουμε, και το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών προς την Ρωσία. Και έδωσαν μια καραμέλα στον κόσμο, όπως πάντα πετάνε μια ανεύθυνα μια ελπίδα, ότι θα διαπραγματευτούν γενναία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητήσουν αποζημιώσεις. Και ήρθαν οι αποζημιώσεις και αντιστοιχούν στην Ελλάδα 317.000 ευρώ περίπου για τα ροδάκινα και όλα αυτά. Αυτά τα λεφτά θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα που θα τα βρει η Ελλάδα, πώς θα δώσει, γιατί κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Γιατί λοιπόν δεν λένε μια φορά την αλήθεια ή τουλάχιστον δεν κάνουν μια γενναία με επιχειρήματα αξιοπρεπή παρουσία εκεί που συζητούνται, εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις. Γιατί απλούστατα δεν είναι καν τεχνοκράτες. Ένας γκίκας χαρδούβελης μπορεί να είναι καλός να διδάσκει στο πανεπιστήμιο. Αυτό το κρίνουν οι φοιτητές, το έχω εγώ. Δεν μπορεί να είναι καλός όταν δεν έχει καλούς πολιτικούς ηγέτες να του καθορίζουν την πορεία. Τι να το πει ο κύριος Σαμαράς, τι να το πει ο κύριος Βενιζέλος, που τα διαπιστευτήριά τους, τα αποτελέσματά τους, τις συμπεριφορές τους, είναι μέχρι και σήμερα σε επίπεδο αποτυχίας και καταστροφής. Άρα λοιπόν, στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί, δεν έχουμε ή το σθένος, ή την ικανότητα, ή τη δυνατότητα, ή την διάθεση, ή τέλος πάντων, την πρόθεση ακόμα, να προχωρήσουμε σε προτάσεις ουσίας, ώστε να βγει ένα αποτέλεσμα υπέρ των Ελλήνων αγροτών, των ελληνικών δικαίων και επίσης όλων αυτών των ανθρώπων που σε διάφορες διαβαθμίσεις από την παραγωγή μέχρι την υποποίηση, την εμπορία και την εξαγωγή και τη μεταφορά εμπλέκονται. Με 317.000 ευρώ, παρακαλώ, πού θα μπορούν να δώσει από ένα ευρώ αποζημίωση στον κάθε παραγωγό για τα ροδάκινα. Είναι κοροϊδία. Και επίσης έχουμε το καρότο και το μαστίγιο, δηλαδή τη λογική της γάτας με το ποντίκι, για να πέσουν στην κυριολεξία στα τέσσερα οι Έλληνες πολίτες και να κάνουν τη δουλειά τους, να μην το πω λαϊκά, οι Ευρωπαίοι και ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την φιλοσοφία, την εφαρμογή και την αντίληψη της Μέρκελ, της κυρίας Μέρκελ και της είναι αυτό, η οποία νοιάζεται εμέν για κάποιες άλλες χώρες και έδωσε μεγαλύτερα ποσά εκεί, αλλά στην χώρα που όντως
περνάει συμπληγάδες οικονομικές τη χώρα, η οποία δεινοπαθεί. Ένας λαός τα τελευταία 5 χρόνια αυτοκτονεί, καταστρέφεται, ζει κάτω από δύσκολες συνθήκες, ζει κάτω από αντίκουσες συνθήκες, και η μόνη ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους στην περιφέρεια, στην επαρχία, στο χωριό, που ζουν και στερούνται τα πάντα και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, σήμερα να τους λένε ότι θα πάρουν από 1 ευρώ στην ουσία. Δεν παίζω με αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν όλα τα οποία θα λένε ότι, ξέρετε, θα σας δώσουμε αποζημίωση, από πού, από ποια λεφτά θα τους δώσουν, αφού δεν υπάρχουν λεφτά. Ποιο είναι το πλεόνασμα που θα τους δώσει? Με τις τραγιγραφικές, τις πρόχειρες, τις επικίνδυνες και τις ανούσιες πολιτικές ίσπραξης χρημάτων? Πώς? Με την κακοδιαχείριση των χρημάτων? Θα κόψουν τη χρηματοδότηση των κομμάτων και θα δώσουν και λεφτά? Θα σταματήσουν τα δάνεια και τις απαλλαγές στα μίντια, στα συγκροτήματα, για να, και να κοιτάξουν τον αγρότη? Από πού θα δώσει λεφτά το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση η σημερινή? Ακροβατή, και το μείγμα είναι εκρηκτικό, διότι σε λίγο καιρό θα αρχίσει η εξαγωγή σταφυλιών, που μέχρι και ειδικά περιοχές και τα πρώιμα κυπευτικά που θα έρθουν τα εκτός εποχής, τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία θα έπρεπε να βγουν στις αγορές αυτές και να φέρουν έσοδα στη χώρα μας. Αντί να υπάρξει λοιπόν μια φιλοσοφία σωστή και μια πολιτική οικονομικού εμπορίου εξαγωγικού λελογισμένη, που να μπορεί να δώσει υποστήριξη στους ανθρώπους και στην ελληνική οικονομία, ανταυτού νοιάζονται που θα μαζέψουν ψήφους για να μην χάσουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Αναφέρομαι στον έρανο τον βουλευτικό που γίνεται, διότι μάλλον ερανικός θεωρεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα συγκεντρώσει τον αριθμό των 180 βουλευτών για να μην πάει σε εκλογές. Αλλά είναι θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Εγώ ζητώ λοιπόν την υποστήριξη άμεσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα έπρεπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διερευνήσει εδώ τυχόν ευθύνες κάποιων ανθρώπων. Είχα καταγγείλει σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι η γειτονική μας χώρα, η Τουρκία, η οποία βέβαια νέο Σουλτάνο, νέο πρόεδρο, με συγχωρείτε, έβγαλε, ο οποίος θα έχει πρωθυπουργό Μέγα Βεζίρη σε λίγες μέρες τον Ταβούτογλου, και όλα αυτά ούτε παρά τις κουμπαριές με κάποιους της συντηρητικής παρατάξεως, δεν υπάρχουν, γιατί γινόντουσαν και επί Βυζαντίου και πρώτης Οθωμανικής κατοχής του Βυζαντίου και των Βαλκανίων, κουμπαριές και φιλίες και γάμοι και βαφτίσια και ανταλλαγές φίλων και εγγύσεων γινόταν με τους ηγεμόνες, ακόμα και με το Βυζάντιο, με τους Οθωμανούς Τούρκους, τους Σελτζούκους Τούρκους και όλους αυτούς εκείνα τα χρόνια. Το ίδιο γίνεται και σήμερα με κουμπαριές και φιλίες, με τη λυκοφιλίες με τη γειτονική χώρα, η οποία όμως παίζει ένα ρόλο υπέρ των συμφερόντων της περίεργο σε όλα τα επίπεδα. Άρα λοιπόν θα έπρεπε κάποιοι εδώ που λένε ότι γνωρίζουν και διδάσκουν πολιτική, διότι ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου μόλις άφησε την διακυβέρνηση μας είχε πει αυτό το ανεκδίγητο, ότι θα έπρεπε να γίνει μια σχολή εκμάθησης, διαπαιδαγώγησης και επιμόρφωσης ηγετών. Αλλά δεν ξέρω, θεραπενίδων, εταιρών, τι οσφιοκαμπτών, τι σχολή θα ήταν αυτή? Γιατί μια ανθρωπιπή, μια γενναία, μια ελληνική, μια δίκαιη, μια τίμια, μια συμφέρουσα για τη χώρα μας πραγματική πολιτική δεν έκαναν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Έλειψε το μέτρο, έλειψε η ουσία, έλειψε η αλήθεια, έλειψε η πραγματικότητα, διότι δυστυχώς δεν υπήρχε μια κεντρώα πολιτική, μια κεντρώα φωνή, ένας ηγέτης και ένας πολιτικός χώρος που τόσο έδωσε τα προηγούμενα χρόνια στην δημοκρατία, στην ιστορία, στην σύγχρονη Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα, για να κατευθύνει και εδώ τα πράγματα. Ήταν δυστυχώς μέχρι και σήμερα πολιτικά ανδράποδα, και πολιτικά μέτριοι όσοι διαχειρίστηκαν την εξουσία σε αυτή τη χώρα με τεράστιες ευθύνες για την κατάντια και την καταστροφή σε όλα τα επίπεδα αυτού του τόπου. Μια κοινωνία η οποία
καθημερινά δεινοπαθεί, με ελλείψεις, με προβλήματα και πολλά βάσανα. Για να κλείσω την ενότητα λοιπόν με τις εξαγωγές, η Τουρκία δεν περίμενε δεύτερη ευκαιρία, έσπρωξε τα προϊόντα τα δικά της και έγιναν όμως και συναλλαγές. Γιατί βγήκαν τα παπαγαλάκια στα μίδια και έλεγαν και μια αγορά να δώσουμε προϊόντα από αυτά τα οποία επιστρέφουν και είναι καθοδόν ή περνάνε από δεύτερη διαλογή και ξαναδίνονται στην αγορά, να εξάγουμε στην Τουρκία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που σας είπα το κάνουν. Εξάγουν στην Τουρκία και η Τουρκία βαφτίζει τα ελληνικά προϊόντα τουρκικά, τα παίρνει όπως λέμε μπιρ παρά, δηλαδή ξεφτύλα τιμές στη χώρα μας και τα προωθεί σε τιμές συμφέρουσες για την τουρκική οικονομία, εξάγοντάς τα όπου θέλει και ειδικά στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό που σας λέω είναι πολύ σοβαρό και υπάρχουν καταγγελίες ότι γίνεται εσχροκέρδια σε πολύ μεγάλο βαθμό και καλούνται οι αρχές να το κρίνουν αυτό και αν σε αυτό το πράγμα αδρανεί η πολιτική ηγεσία, έχει την ευθύνη που σας έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που εσείς θέσατε να συζητήσουμε και έχει να κάνει με την εγκατάλειψη των νοσοκομείων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Η έρευνα την οποία ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, και έχει να κάνει, και θα τη δούμε και κατά την πρόοδο της σημερινής κουβέντας, έχει να κάνει με τον νόμο, την κοινή υπουργική απόφαση που επιτρέπει σε ανασφάλιστους, σε άπορους αλλά και σε εκείνους που για λόγους οικονομικής αδυναμίας δεν είναι συνεπείς προς τις ασφαλιστικές τους εισφορές και τα ασφαλιστικά τους ταμεία, κοινώς δεν μπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και στα ταμεία τους, τους είχαν κόψει κάθε ιατρική και φαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη με αποτέλεσμα χιλιάδες ανθρώπων να καλούνται παρότι τη φτώχεια που είχαν να πληρώσουν είναι να μπορούν να πάνε στο γιατρό. Την ίδια ώρα όμως που αξίωναν και αξιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία στο ακέραιο τα χρήματα που έχουν χρεώσει τους ανθρώπους, ακόμα και αν δεν τους έχουν παράξει μέχρι σήμερα, δεν τους έχουν παράξει μέχρι σήμερα τα οποιαδήποτε νοσηλευτικά, ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από την υποχρέωση του ασφαλιστικού ταμείου το οποίο εισπράττει ή χρεώνει και θα εισπράξει ούτως ή αλλιώς με κάθε τρόπο βίαιο, άδικο και παράνομο στις μέρες μας από τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Ανθρώπους δηλαδή χιλιάδες οικογένειες οι οποίες ήταν όλα τα χρόνια συνεπείς και όμως με την αλόγιστη πολιτική, με την καταστροφή του εμπορίου, της οικονομίας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της μικρής επιχείρησης, αδυνατούν όχι μόνο να κρατηθούν, πόσο δε μάλλον να πληρώσουν και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και επιπλέον, ενώ πλήρωναν τόσα χρόνια και για νοσήλια και για φάρμακα και για γιατρούς, δεν τους επέτρεπαν τα ασφαλιστικά ταμεία με το πρόσχημα της ασυνέπειας της τωρινής να πάνε να κάνουν τις εξετάσεις, να δεχτούν την ιατρική παρακολούθηση, την περίθαλψη και τα φάρμακα. Έτσι λοιπόν ήρθε για να χρυσώσει το χάπι η πολιτεία εν αρχή, πιο συγκεκριμένα η κυβέρνηση και οι υπουργοί της, να κοροϊδέψουν όμως το λαό για να μην προχωρούν οι δικαστικές αποφάσεις και να διαγράφονται τα ποσά από τους χρεωστικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων και έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική και νοσηλευτική κάλυψη, αλλά να λένε ότι να κύριε μπορείς ακόμα και τώρα που χρωστάς να πας σε ένα νοσοκομείο, να κάνεις εξετάσεις σου και όλα αυτά διαμέσου ενός κόλπου που λέγεται τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να είναι χαμηλότερη χρέωση αλλά πάντα χρέωση είναι. Τηλεφωνάς σε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα, εμείς το ξεκινήσαμε όπως σας είπα στην έρευνα αυτή και τηλεφωνήσαμε στο παιδί, σε διάφορα κέντρα. Εκεί λένε στον κόσμο ότι έχεις άμκα, είσαι αφημί, είσαι ανασφάλιστος, είσαι αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείς να πας την τάδε μέρα και ώρα στο συγκεκριμένο γιατρό, στο τάδε νοσοκομείο, στο τάδε ίδρυμα του ΙΚΑ. Και εκεί αρχίζουν μετά όποιος πάει εκεί λοιπόν, ο γιατρός θα του δώσει ένα χαρτί, όπως σας είπα, στο χέρι, σαν τους κρατούμενους, σαν τους ναρκωμανείς, σαν τις ιερόδουλες, σαν τους έχοντες μεταδοτικές, ένα χαρτί, και όχι παρακαλώ, μέχρι την ώρα που σας μιλάω,
όχι ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ μεταβαίων και κλάδων, περί χαρίς, τα γέλια ξεπερνούσαν το κάδρο της τηλεοπτικής οθόνης των υπουργών και των αρμοδίων, ότι θα είναι ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις και εξετάσεις για να πατάξουμε τα σκροκέρδες και όλα αυτά. Εδώ λοιπόν διαχωρίζουμε σε πατρικίους και επιβίους, σε πλουσίους και φτωχούς τους ανθρώπους, σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Με άλλα λόγια, σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δίνοντας λοιπόν αυτό το παραπεμπτικό από κάποιο γιατρό να πάει δήθεν σε ένα οίκημα, ίδρυμα που είναι συμβεβλημένο με το παιδί, με την πρωτοβάθμια διοίκηση, δημόσια υγεία δηλαδή, την πρώτη βαθμίδα. Εκεί λοιπόν, παρότι οι γιατροί είναι φιλότιμοι και οι άνθρωποι, τους έχουν άλλη κατάσταση, την ανασφάλεια και ειδικά το παραϊατρικό προσωπικό, με τις απογραφές, με τις αξιολογήσεις, με την εφεδρεία, και βλέπετε να υπάρχει ένα καθεστώς, αναβράζουν μια ζωφερή εικόνα, η οποία κάποια στιγμή θα τη βρουν μπροστά τους οι κυβερνώντες. Πήγαμε λοιπόν σε ίδρυμα, ακόμα δεν βλέπω να έχει ευαισθητοποιηθεί, το λέω δεύτερη φορά, σε δεύτερη εκπομπή, κάποιος αρμόδιος αγγελικός λειτουργός και να διατάξει μια έρευνα. Πρώτον, διότι κοροϊδεύουν τον κόσμο, δίνουν αυτό το χαρτί στο χέρι, πηγαίνει ο ασφαλισμένος ή μάλλον ανασφάλιστος, ο άπορος, ο εμπίπτονας, το πούμε στη διάταξη του συγκεκριμένου νόμου, και όταν δεν έχουν τα αναλώσιμα υλικά για να του κάνουν αλύσεις αίματος, να του κάνουν εξετάσεις, ακτινογραφίες κλπ, δεν μπορεί να πάει σε ένα νοσοκομείο, διότι εκεί ζητούν, ακόμα και σε αυτά που εφημερεύουν, διότι πρέπει να είναι ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Και όταν απευθυνθήκαμε εμείς σε διευθυντή αρμοδίου τέτοιου καταστήματος του ΙΚΑ, λέει, έχουμε εντολές από το παιδί και από το Υπουργείο, δεν ξέρω αν είναι υπόψη των αρμοδίων υπουργών και υφυπουργών, να ερμηνεύουμε το ΦΕΚ. Εδώ δεν λέει πουθενά με ποιον τρόπο. Λέω, μα σας υποχρεώνει το φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως να παρέσχεται στον ανασφάλιστο, στον άρρωστο, στον άνθρωπο που θέλει, όντως αν χρήζει βοηθείας, τη συγκεκριμένη συνταγογράφηση για να κάνει τις εξετάσεις του και να πάρει τα φάρμακά του. Δεν μας το διευκρινίζουν, δεν μπορούμε, αποφεύγουν. Πας με το χαρτί αυτό που σας είπα στο χέρι και βρίσκεις το τμήμα να κάνεις αναλύση αίματος. Η πρώτη κουβέντα που σου λένε, πήγαινε έξω δεξιά-αριστερά στο τάδι ιδιωτικό, διότι λέει δεν έχουμε αναλώσιμα εδώ. Και ψάχνοντας τι γίνεται, παραπονούνται οι άνθρωποι και λένε θέλουν να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Κανείς δεν μας είπε την αλήθεια και κανείς δεν λέει, αυτές τις καταγγελίες έχουμε. Και λένε ακόμα ότι αφού δεν έχουμε αναλώσιμα, δεν έχουμε γκάζες, δεν έχουμε τα βασικά στα περισσότερα νοσοκομεία. Και το πιο σπουδαίο, από τον Ιανουάριο, εδώ είναι το αξιόπινο της ιστορίας, εκατοντάδες ανθρώπων, και σας λέω τουλάχιστον σε 2-3 καταστήματα ΙΚΑ στην Αθήνα, συγκεκριμένα κύριε Σπυρόπουλε, γιατί έχω αρκετά θέματα για σένα σήμερα, μπορεί να γνωριζόμαστε προσωπικά, αλλά το ένα άλλο το άλλο. Εδώ θα πούμε αλήθειες. Κύριε Ροβέρτο Σπυρόπουλε, τέως υφυπουργέ, τέως βουλευτά, πρώην συνδικαλιστή, νυν διοικητή του ΙΚΑ, πρώην γενική διευθυντή του ΠΑΣΟΚ και μεγαλοϊδιοκτήτη του ΙΣΤΑΜΕ, έχεις υπόψη σου, πέρα από το να φορτώνεις τις δικές σου προσωπικές ευθύνες που απορρέουν από αξιώματα τα οποία έχεις, για το οποίο θα μιλήσουμε εκτελέστερα, τι γίνεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Όπως λέει απλός λαός, ένα τσιγάρο δρόμο από τα γραφεία σου, τα ευάερα και βίλια, που ασκείς την διοίκηση στο ΙΚΑ, υπάρχει κατάστημα του ΙΚΑ, όπου από τον Ιανουάριο έχουν ενημερώσει αρμοδίως οι άνθρωποι, ότι δεν έχετε πληρώσει τον ιδιώτη που διαχειρίζεται τα κομπιούτερες, τα προγράμματα και δεν δίνει κωδικούς στους ανθρώπους να πάρουν τα ιστορικά των εξετάσεων, αν πάσχουν από κάτι, αν χρειάζονται κάτι οι άνθρωποι, οι ασθενείς, και δεν μπορούν να τους δώσουν γνωματεύσεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εκατοντάδες άνθρωποι
ή θα πρέπει να πάνε αλλού απαρχής να εξετάσουν πράγματα, ή αν έχουν διακρίνει ή αν έχουν δείξει κάτι εξετάσεις αυτών των ανθρώπων που χρήζει άμεσης ιατρικής φροντίδας με εκείνον ακόμα και τη ζωή τους, αν δεν το γνωρίζουν, ο επόμενος γιατρός μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, ή ακόμα και ο άνθρωπος ασθενής μπορεί να μην γνωρίζει τη σοβαρότητα της υποθέσεώς του και να έχουμε άσχημες εξελίξεις με την υγεία και την πορεία και τη ζωή των ανθρώπων. Καλό λοιπόν τον εισαγγελικό λειτουργό που είναι στην υπηρεσία αυτή την ώρα να ερευνήσει το θέμα, να δεις τι γίνεται με συγκεκριμένο κωδικό λόγω χρέους του ΙΚΑ προς ιδιώτη, κωδικός ο οποίος ανοίγει ιντερνετικά και δίνει, επιτρέπει στα συγκεκριμένα καταστήματα του ΙΚΑ να εκδώσουν, να τυπώσουν, να πάρουν τα στοιχεία των εξετάσεων που είναι προσωπικά δεδομένα στο τέλος, ιατρικά στοιχεία και απόρριτο, αλλά για την υπηρεσία του πολίτη, για την υπηρεσία του ασθενούς, για την υγεία του, η οποία έτσι δεν υπηρετείται, παρεμποδίζεται από τον ιδιώτη που κακώς το κάνει αυτό, από τους κατανόμων υπευθύνους και από την διοίκηση του ΙΚΑ. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που το λέω από την τηλεόραση αυτό. Ψάξε το, γιατί και όποιος εισαγγελικός λειτουργός αδιαφορεί ακούγοντας αυτό το κάλεσμά μου, θεωρώ ότι έχει την ευθύνη των πράξεών του. Τώρα να πάμε στο θέμα που σας λέω για τον, μια και είμαστε με τον κύριο Ροβέρτο Σπυρόπουλο, τον οποίον, όπως σας είπα, σαν άνθρωπο εκτιμώ, σαν πολιτικό δεν μπορώ να τιμώ όμως και να σέβομαι. Ροβέρτο, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά εδώ πρέπει να μας δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Πρώτον, διάβασα σε κάποια μέσα ότι ένας καθηγητής είναι, δεν τον έχω συναντήσει στη ζωή μου. Πασόκος είναι, δεν το ξέρω. Φίλος του Παπανδρέου είναι, πιθανόν. Εθήτευσε όμως υπουργός ένα διάστημα σε κάποια κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω, και σε άλλη. Ηλίας Μόσιαλος λέγεται. Και διάβασα ότι ένα διάστημα, γιατί γίνεται σε αυτή τη χώρα όταν αποσυρθούν κάποιοι από την πρώτη γραμμή, τους βάζουμε προέδρους σε ιδρύματα, ίδρυμα Παπανδρέου, Καραμαλής, Ισταμέ και πάει λέγοντας. Το Ισταμέ λοιπόν είναι ένα Ινστιτούτο Μελετών, το οποίο είναι, έχω την αίσθηση ότι είναι μη κερδοσκοπικό. Απασχολεί όμως ανθρώπους. Και όταν απασχολείς ανθρώπους και προσλάβεις, θα πρέπει να δεις τις φορές που τους κρατάς, να είσαι εντάξει προς την πολιτεία. Όπως και τα κόμματα που απασχολούν κόσμο, παίρνουν χρηματοδοτήσεις από το κράτος, τακτικές και έκτακτες, απασχολούν κόσμο, δεν τον πληρώνουν πολλές φορές, όπως έγινε στο Πασόκ που είχαμε και απεργία και στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλους ίσως. Και μάλιστα την ίδια ώρα που για 5 και 10 χιλιάρικα στέλνουν τον απλό πολίτη στο αυτόφορο ή τον απειλεί ο ΑΕ και το Κέντρο Ίσπραξης Εισφορών, ότι θα του κατασχέσει, με συγχωρείτε, το βρακί και το παντελόνι στο σπίτι. Δεν ξέρω τι θα βρει από τους φτωχούς ανθρώπους, γιατί δεν έχω αφήσει τίποτα άλλο. Τι θα του, τα όνειρα, την ελπίδα, τι θα κατασχέσουν πια από τον άνθρωπο. Γιατί λέει δεν πληρώνουν και έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος. Είναι άλλο θέμα που θα το δούμε και αυτό, αλλά δεν μπορείς να στέλνεις δραβασάκια, κύριε Ροβέρτο Σπυρόπουλε, σε τόσες χιλιάδες κόσμου που όντως είναι ασυνεπής, αλλά λόγω ανωτέρας βίας, λόγω του ότι δεν υπάρχει, λόγω ότι η χώρα μας είναι κατεχόμενη, είναι η ανώτερη βία απαλλάσσει ακόμα και από ευθύνες όπως πλημμύρες, λοιμοί, πόλεμοι κλπ. Εμείς είμαστε δυστυχώς σε οικονομική κατοχή και εσείς είσαστε εδώ τοποθετητές αυτών που σας έχουν επιλέξει. Αν ήθελες λοιπόν, κύριε Ροβέρτο Σπυρόπουλε, να χρεώσεις τον Ηλία Μόσιαλο για το διάστημα που ήταν στο Ισταμέ, στο οποίο παρεπιπτόντως κατά το καταστατικό το 90% είναι στο όνομά σου. Το 90% των μετοχών ή των μεριδίων του Ισταμέ είναι στο όνομα του κυρίου Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Το 5% στο Γιάννη το Σουλαδάκη, το πρώην στέλεχος και Πασόκο υπουργό, το και πατέρα υποψηφίας με το Πασόκ και την Ελιά και τα πράσινα άλογα. Λοιπόν, και το άλλο 5 σε άλλο στέλεχος του Πασόκ. Όντως ο κύριος Μόσχαρος δεν τον γνωρίζω κατόψιν και δεν είμαι υπερασπιστής του. Αν πρέπει να πληρώσει τα 170.000 που του κατέσχεσαν από λογαριασμό του, εν αγνία του, να γίνει το ίδιο. Αλλά έβγαλε την εντολή κατάσχεσης ο διοικητής του ΙΚΑ, που όλος τυχαίως είναι 90% μέτοχος ιδιοκτήτης του Ισταμέ, ο κύριος Σπυρόπουλος.
Το 90% λοιπόν δεν έχει ευθύνη ο ιδιοκτήτης και έχει ευθύνη ο περαστικός που για λίγο διάστημα ήταν εκεί μόνο. Και εντάξει, εάν είναι υπεύθυνος ο κύριος Μόσχιαλος να διαπομπευθεί, να κατηγορηθεί, να ποινικοποιηθεί η συμμετοχή του και να κατασχύνει τα 170.000 ευρώ, τότε κύριε Σπυρόπουλε, εσύ όντας γενικός διευθυντής πριν τον Νίκο το Σαλαγιάννη στο ΠΑΣΟΚ, πόσες χιλιάδες ευρώ το κόμμα σου, δεν ξέρω τώρα ποια ιδιότητα έχεις εκεί, χρωστάει, άρα δηλαδή εσύ ήσουν ποινικά, οικονομικά, νόμο υπεύθυνος προς το ίδρυμα το οποίο διοικείς. Κύριε Ροβέρτο, ειλικρινά, με όλη την εκτίμηση που σε έχω, απάντησέ μου τι γίνεται σε αυτό εδώ. Γιατί στέλνετε στον κάθε απλό άνθρωπο, τον διασύρετε, γιατί τους βάζετε χειροπέδες για 10.000 ευρώ που χρωστούσαν, τους κατασχέτετε 200 ευρώ στους λογαριασμούς, 300, και εσείς οι ίδιοι ποδοπατείτε τα πάντα, ισοπαδώνετε προκλητικά τα πάντα και δεν σας λέει κανένας τίποτα και δεν νοιάζεται κανείς τίποτα. Αυτό λέγεται κατάχρηση εξουσίας για μένα. Αυτό λέγεται εκβιασμός, προκρούστρια μέτρα. Δεν μπορεί τη μία μέρα να βγάζετε απόφαση και να μην κατάσχονται για ασφαλιστικές, τραπεζικές και άλλες υποχρεώσεις και δάνεια οι χρηματοδοτήσεις των κομμάτων. Την ίδια ώρα που μια γιαγιά χρωστάει 200-300 ευρώ γιατί δεν πρόλαβε να πληρώσει τον ΕΙΤΙΔΕ τα προηγούμενα χρόνια, της παίρνετε τη σύνταξη. Την κοροϊδεύατε 1,5 χρόνο, μας κοροϊδεύατε 1,5 χρόνο και λέγατε ότι έστειλαν οι εφορίες και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακό Συστημάτων είχε ενημερώσει στις τράπεζες ότι μέχρι 1,5 καιρό η χιλιάρικο δεν θα κατάσχονται τα λεφτά. Και εσείς οι ίδιοι βγήκε ο πρόεδρος των εφοριακών και είπε τότε αυτό που το ξανατονίζομαι και σήμερα, ότι ποτέ δεν έφυγε τέτοιο έγγραφο. Και βάλατε στη σειρά, αν ήταν αυτό αλήθεια, γιατί βάλατε στη σειρά τον κόσμο που δεν σας εμπιστεύετε, τον υποχρεώνετε για να προστατεύσει τους λογαριασμούς, να πάει στις τράπεζες να δηλώσει ότι αυτός ο λογαριασμός είναι προστατευόμενος, είναι οικογενειακός, είναι από τη δουλειά μου. Και δεν έχουν πάει, γιατί δεν σας εμπιστεύονται. Σας θεωρούνε κεφαλοκυνηγούς να καταγράφετε τι λογαριασμούς έχουν οι άνθρωποι και αν έχουν ακόμα και μία αναπνοή, μία ανάσα αναπνοής μέσα τους, να τους αναφερέσετε και αυτοί. Και είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θέλετε να καταστρέψετε τα ταμεία. Αυτή τη στιγμή για να πάμε στον οργανισμό ασφάλισης. Και με ενδιαφέρει διότι έχω ένα ομοσυμφέρον προσωπικό και εγώ, εκεί είμαι ασφαλισμένος. Όπως και πολλές χιλιάδες άλλων ανθρώπων. Θέλετε να καταστρέψετε το ταμείο. Όπως και τα ασφαλιστικά ταμεία, διότι πίσω από την διακυβέρνηση της χώρας και την διακανονισμένη συμπεριφορά σας, κατά αυτόν τον τρόπο, κρύβονται ιδιωτικά συμφέροντα ντόπιων και ξένων που θα προχωρήσουν να πάρουν, όπως πέραν άλλες υπηρεσίες, κατανάθεση, μειοδοτικά, με ελάχιστο ποσό να πληρώνει στο κράτος, την ασφάλιση των ταλέπορων ανθρώπων. Και θα δώσετε, ακούγεται, όπως περιμένουν κάποιοι να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, ή τα έχουν αγοράσει κάποιοι, να αγοράσουν εδώ και τις κόκκινες υποχρεώσεις στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Περιμένουν κάποια κοράκια στη γωνία από ό,τι ακούω. Και θα το ψάξουν να τα κουβεντιάσουν. Να κλείσω λοιπόν την ενότητα. Έχετε καταστρέψει τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίθαλψη δεν έχετε δώσει τίποτα. Μιλούσα με γιατρό συνεργάτη και μέλος του κόμματος και μου λέει ότι όλη η Πελοπόννησος δεν έχει στοιχεία, δεν έχει υλικό, δεν έχει σκευάσματα. Δεν έχει βοήθεια, δεν έχει φάρμακα. Στο Ναύπλιο, στο Άργος, παντού. Αυτή η έρευνα θα συνεχιστεί και θα δείτε στο τέλος τι θα βγάλει. Βέβαια, όταν πρόχειρα κοιτάζεις να μαζέψεις λεφτά, όπως έγινε και με αυτό το καραγκιοζλίκι με τον Εμφυά, να υπάρχει ένα κομμάτι σε ένα βουνό, είχα περιπτώσει και στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, που μου λένε ότι τους χρεώνουν τρελά λεφτά, απίστευτα λεφτά, από ένα γραφείο καθορίζουν αυτά τα πράγματα για ακαλλιέργητους χώρους, για εκτάσεις οι οποίες είναι
σε ένα βουνό απάνω και δεν βγαίνουν καν νυχτοπούλια, ούτε πουλιά της μέρας. Δεν υπάρχει ζωή σε αυτό το... Και τα φορολογούν σαν να είναι ριβιέρα, σαν να είναι σε Σεϊχέλες, σαν να είναι φιλέτα πάνω στη θάλασσα. Αυτό το πρόβλημα με τον Εμφιά δεν ξέρω αν θα λυθεί. Θεωρώ όμως ότι ο ελληνικός λαός είναι άξιος της τύχης του, διότι ανέχεται τόσα χρόνια, και αυτό είναι παγκόσμιο αξίωμα, κουράζομαι να το λέω χρόνια τώρα στις εκπομπές, είναι παγκόσμιο αξίωμα ότι κάθε λαός είναι άξιος των ηγεσιών και των ηγετών τους οποίους ανέχεται να διαχειρίζεται την εξουσία. Δυστυχώς είμαστε υποκυδαιμονία. Δυστυχώς είμαστε υποκατοχή. Μπορεί να απέτυχαν το 40 να καταλάβουν τη χώρα με τα όπλα, την οποία λίστεψαν, οι πληγές έμειναν μέχρι και τις μέρες μας, αλλά σήμερα βρέθηκαν πιλιογούσιδες της πολιτικής, βρέθηκαν εφιάλτες της σύγχρονης ζωής μας στο επίπεδο της διακυβέρνησης της χώρας και έχουν παραδώσει τα κλειδιά χρόνια τώρα σε ξένα συμφέροντα και με ντόπιους ολιγάρχες μαζί. Δεν σηκώνει κεφάλι κανένας τους να πει ένα όχι στην Ευρώπη. Και βεβαίως μπορεί η γειτονική Τουρκία, κυρίες και κύριοι, να έβγαλε σουλτάνο, να έβγαλε πρόεδρο και από εκεί, από την Ανατολή, να προέρχεται αυτό το καθεστώς της αυτοκρατορίας οθωμανικού τύπου, αλλά σήμερα ζούμε την υποταγή με σουλτάνο γυναίκα, την κυρία Μέρκελ, και μέγα βεζίρι, το Σόιμπλε. Όλοι οι άλλοι είναι μικροάρχοντες που είναι φόροι υποτελείς, όπως και η δική μας εδώ, στο σουλτανάτο της Γερμανίας. Και είμαστε φόροι υποτελείς, ποιος λαός τολμά να τους κρίνει. Η Γαλλία, κράτος μεγάλο, που έχει προβλήματα, τόλμησε ο πρωθυπουργός της και ο αρμόδιος υπουργός των οικονομικών να σχολιάσει την πολιτική λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμέσου της Γερμανίας και αμέσως ξεσηκώθηκαν οι Γερμανοί πολιτική ταγή, όχι ο λαός απλώς. Η Μέρκελ και εσύ είναι αυτό. Και εις ένδειξη διαμαρτυρίας η κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο. Στην Ελλάδα τέτοιοι πολιτικοί δεν υπάρχουν. Τέτοιες αποφάσεις δεν γίνονται. Θα δούμε που θα καταλήξει με τη Γαλλία η υπόθεση. Στη χώρα μας νοιάζονται να μείνουν όσο γίνεται παραπάνω στην εξουσία σαν καλοί πασάδες, να διαχειρίζονται υπέρ των συμφερόντων των ξένων την εξουσία σε αυτόν τον τόπο. Τη ζωή, το σήμερα και το αύριο της χώρας. Και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να ξεγελάσουν τον κόσμο. Τους έκατσε ένα διάστημα η υπόθεση του Μαζιώτη, τώρα εγείρει πολλές απορίες και ερωτηματικά ο τρόπος της ληστείας στο Κορινθιακό, η διαφυγή των γνωστών στην αστυνομία με σχέσεις ποινικών και αναρχικών, και είναι το θέμα των τελευταίων ημερών. Και δεν λένε τίποτα για τις κατασχέσεις, για τον Εμφιά, για όλα αυτά. Απλούστατα μας κοιμίζουν. Και επιπλέον, σε αυτή τη χώρα που όπου και αν πατήσεις υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει κουλτούρα, υπάρχει ιστορία, υπάρχει χθες, στο οποίο ανατρέχουμε μόνος δυστυχώς και το οποίο θυμούμαστε, γιατί σήμερα ακόμα και οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας ανέχονται πολιτικά ανυπάρκτους, πολιτικά ολίγους. Και γι' αυτό έχουμε ένα τραγικό τώρα και ένα θλιβερό φοβούμε αύριο όσο οι ίδιοι είναι στην εξουσία. Αν δεν ξυπνήσει αυτός ο λαός να κάνει πράξεις ειρηνικά, δημοκρατικές και θριαμβικές. Να τολμήσει να πει όχι στις προκλήσεις των καιρών, στα ψέρδη των πολιτικών.
την επιβασία των κυβερνώντων, στην αφέμαξη της κάθε σταγόνας αίματος, ζωής και ελπίδας από αυτόν τον τόπο, αν δεν το κάνει ο λαός, αν δεν τολμήσει να πορευτεί το δρόμο, τον δείχνει χρόνια, 25 χρόνια, ένας άνθρωπος που έχει υποστεί τα πάνδυνα και ένα κόμμα το οποίο έχει κατακρουρηθεί ή ένας των κεντρών τόσα χρόνια, ο πρόεδρος της, τα στελέχη. Μέσα σε αυτούς και ομιλών έχουμε υποστεί τα πάνδυνα για να αφυπνιστεί αυτός ο λαός. Είμαστε το κακό σπυρί στην πλάτη των διαχειριστών της εξουσίας. Τους πονάμε. Αλλά δυστυχώς το απόστημα είναι οι ίδιοι, το πολιτικό απόστημα. Και γι' αυτό φταίει ο λαός που δεν παίρνει τις αποφάσεις που πρέπει την ώρα που πρέπει. Υφίσταται τέτοια εκμετάλλευση. Υφίσταται τέτοιο διασυρμό, τέτοια κατάντια και παρά αυτά παραμένει. Ο κύριος Σαμαράς και συναυτό νοιάζονται και κάνουν προσκλητήριο. Προσκλητήριο όχι νεκρών, πολιτικά νεκρών ναι, γιατί όλοι στην ουσία πολιτικά νεκροί για μένα πια. Γιατί αν γίνουν αύριο το πρωί εκλογές δεν θα βρουν να καταγράψουν ούτε ένα ψήφο στο όνομά τους. Βεβαίως υπάρχει και η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία τριβάζει περί πολλών, άλλα λέει, άλλα κάνει και δεν πείθει. Τώρα αμόλυσαν πάλι πολιτικούς λαγούς. Γράφαν οι εφημερίδες, λένε οι περισσότεροι, ότι ο Φώτης ο Κουβέλης, ο πρόεδρος της Δημάρ, πιθανόν να είναι μια πρόταση. Μα εμείς το έχουμε πει καιρό από παλιά, ότι ψήνουν και ας κάνει ό,τι δεν θέλει. Έχω την προσωπική άποψη, γνωρίζω τον Φώτη Κουβέλη 25 χρόνια. Τον έχω φιλοξενήσει αρκετές φορές σε εκπομπές. Έχουμε μιλήσει. Δεν θα κρίνω αυτό. Η σκοπιμότητα πια είναι. Αφού δεν ήταν ικανός, δεν ήταν καλός να τον έχουν μαζί τους στην κυβέρνηση. Τι άλλαξε τώρα και γίνεται καλός για υποψήφιος πρόεδρος. Σας είπα, δεν έχω τίποτα προσωπικό, γνωρίζω τον Φώτη τον Κουβέλη, τον τιμώ, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι αυτό που λέμε πολιτική του λαού, αμολάνε αλλαγό, αμολάνε κάτι στον κόσμο για να πάρουν μετρήσεις. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά όμως και μπορεί να γράφουν πρωτοσέλιδα εφημερίδες ότι επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά θα πάμε σε εκλογές. Αν θα πάμε σε εκλογές είναι άλλα τα ζητήματα. Είναι η αφραγγία του κόσμου, είναι ότι δεν τους βγαίνουν υποχρεώσεις, είναι ότι έχουν κάνει τόσα εγκλήματα και φοβούνται τη φυλάκα και θα προσπαθήσουν να στρίψουν δια του αραβόνος. Μην νομίσετε ότι θέλει να παραμείνει έτσι όπως είναι τα πράγματα η συγκυβέρνηση. Περιμένετε και θα δείτε. Προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορεί να μην συμφέρουν οι εκλογές, αλλά αν θα τρελαθούν όπως είχε πει ο αείμνηστος γέρος της Δημοκρατίας στον πρόεδρο των ΗΠΑ τότε, ότι αν στο Κυπριακό η Τουρκία που είχε αεροπλάνα προχωρήσει σε κάποια τρέλα, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Αν λοιπόν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Και πιστεύω ότι και εσείς θα μας στηρίξετε. Αλλά αν κάνουν το λάθος, αυτό δεν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο. Διότι δεν άκουσαν μήνες τώρα την πρόταση της Ένωσης Κεντρών. Διαστόματος του πρόεδρου του κόμματος και ημών των ομιλούντων. Να προχωρήσουν σε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, προσωπικότητων, ανθρώπων που κατέχει ο καθένας τι να κάνει, ώστε να δουλέψει η μηχανή, να κινηθούμε όπου πρέπει στην εμπορική, στην οικονομική, στην διεθνή σκακέρα, να υπάρχει μια αξιοπιστία, να πιάνει ο τόπος, να πιάνει τόπο που λένε η θυσία του λαού. Όμως όλα αυτά δεν θα γίνουν και να θυμάστε ότι, ακούστε ένα όνομα, επειδή σιγά σιγά οδεύουμε σε 2-3 λεπτά να κλείσουμε την εκπομπή, σας λέω κάτι λοιπόν δημοσιογραφικά. Για να υποχρώσουν το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει και να πάμε για εκλογές, έλεγαν κάποιοι ότι θα έκαναν πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι το Φώτη τον Κουβέλη, τον οποίο δεν το στηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μια προσωπικότητα της αριστεράς, έναν φιλόλογο και συγγραφέα,
Κρατήστε το όνομα Λαοκράτης Βάσης. Κρατήστε το, γιατί μάλλον μπορεί να είναι πιο άσωστο μανίκι που θα μπορούσε, από ό,τι μαθαίνω δημοσιογραφικά, να προτείνει η συγκυβέρνηση για να υποχρεώσει μερίδα ή όλο το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει υπέρ και να μην πάμε για εκλογές. Αυτό κρατήστε το. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή ολοκληρώνεται. Και αφήνω εκμές προς την εξουσία, αλλά όμως εχμές διαλόγου θα φιλοξενηθούν ζωντανά σε λίγο με τον Δημοσθένη και τον Νίκο. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, να μην αλλάξετε, να μην κλείσετε, να μην φύγετε, μείνετε συντονισμένοι. Ο Δήμος ο Δανελάς και ο Νίκος ο Παπαγεωργίου θα είναι εδώ σε λίγο να μιλήσουν ζωντανά και να παρουσιάσουν τα θέματα που έχουν επιλέξει. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά μέχρι την επόμενη εκπομπή. Γεια σας.